Κύριε Υπουργέ, το θέμα υποθέτω το γνωρίζετε. Άλλωστε, ο κύριος Βαρζόπουλος πρώτος ανακοίνωσε σε πρόσφατη δήλωσή του ότι απειλείται η συνέχιση λειτουργίας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας νομού Ηρακλείου, καθώς ξεχάστηκε, όπως είπε, να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε τώρα για 70-80 χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ. Με συνέπεια τη μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων, οι οποίες ίσχυαν μέχρι τον Ιούνιο, με ανυπολόγιστες βέβαια συνέπειες για τους ασθενείς. Τώρα, το ότι ξεχάστηκε, δεν ξέρω αν είναι επαρκής δικαιολογία. Το αξιοσημείωτο όμως ποιο είναι. Και παρακολουθώντας το ιστορικό, βλέπουμε ότι από το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τότε, δημιουργούσε προϋποθέσεις σταδιακής αποδυνάμωσης της μονάδας, αρχή γενομένης με την αποσύνδεση των συμβάσεων των εργαζομένων με τον δημόσιο κρατικό φορέα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και την χρηματοδότησή της από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τελικά φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Στην αρχή λειτουργίας της μονάδας, το 2013, οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους προέρχονταν από την ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Την τελευταία διετία, όπως σας είπα, οι συμβάσεις των 6 από τους 11 συνολικά εργαζόμενους γίνονταν μέσω ΜΚΙΟ και η χρονική τους διάρκεια ήταν αρχικά 6 μήνες και τελευταία 3 μήνες, αυξάνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζόμενους. Το γεγονός διακοπής της λειτουργίας της μονάδας εκτιμούμε και εκτιμούν και οι εργαζόμενοι ότι θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς. Στην πράξη εμποδίζει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Καταθέτω στα πρακτικά 2 επιστολές διαμαρτυρίας των εργαζομένων κινητής μονάδας ψυχικής υγείας και του Συλλόγου Εργαζομένων Κοινωνικής Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων. Οι χιλιάδες ασθενών που λάμβαναν δωρεάν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει τώρα να απευθυνθούν σε άλλες δημόσιες δομές, ιδιώτες γιατρούς, και κυρίως να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα μέχρι το Ηράκλειο προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Είναι, κατά την άποψή μας, το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της υγείας πρόνοιας από τη σημερινή κυβέρνηση, από τις προηγούμενες, έτσι ώστε σταδιακά να υπονομευτεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της υγείας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της κινητής μονάδας με όλο το απαραίτητο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των ψυχικά πασχόντων, και τέλος να ενταχθεί άμεσα η χρηματοδότηση της κινητής μονάδας στο κρατικό προϋπολογισμό με μόνιμο σταθερό προσωπικό ενταγμένο στο ΕΣΥ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ναι, κύριε Συντυχάκη, ήμουν πρόσφατα στο Ηράκλειο και επισκέφθηκα το Παγνή, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο υψηλής ποιότητας. Προσφέρει δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμια επίπεδου περίθαλψη αρίστης ποιότητας, υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτή η μνήμα και κυρίως τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους λοιπούς εργαζόμενους εκεί που κρατάνε υγειονομικά όρθια την Κρήτη, μαζί με τα νοσοκομεία δορυφόρους, όπως είναι το Βενιζέλιο, το νοσοκομείο των Χανίων, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου κλπ. Νομίζω ότι η Κρήτη έχει την τύχη να φιλοξενεί αυτά τα ιδρύματα και είναι μια σπουδαία προνομία για το λαό της, για τους κατοίκους της, και η δική μου πρόθεση είναι να συνδράμω αποφασιστικά και να ενισχύσω την λειτουργία των νοσοκομείων. Επίσης, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, όπως ξέρετε, με την ψυχιατρική κλινική. Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα προσωπικού και εδώ. Υπάρχει έλλειμμα προσωπικού. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν προκηρύξεις. Εύχομαι να καλυφθούν οι ανάγκες και να λειτουργήσει όπως τις αξίζει η κλινική. Σε ό,τι αφορά την κινητή μονάδα, συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι υπήρξε μια βελτηρία. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Ανήκει στο παρελθόν. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι άμεσα θα καλυφθεί το οικονομικό ζήτημα, θα εγκριθεί δηλαδή αυτή η δαπάνη, έτσι ώστε να λειτουργήσει η μονάδα και να αποκατασταθεί
όχι μόνο η λειτουργία της, αλλά και οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, γιατί το έργο τους είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και κρατάμε το ότι μέσα από αυτό το κοινοβουλευτικό έλεγχο και από το διάλογο έχουμε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένη παραγωγή πολιτικού έργου. Παρακαλώ, κύριε Συντηχάκη, για τη δευτερολογία σας. Καταρχήν, να σχολιάσω για αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά κυρίως οφείλεται στην επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού, όλων των ανθρώπων που συμβάλλουν με τιτάνια προσπάθεια παρά τις πολύ μεγάλες ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και άλλου. Από εκεί και μετά, είναι θετική εξέλιξη το ότι θα εξευρεθεί αυτό το ποσό, των 70.000 ευρώ που λέτε, 80.000 ευρώ, για να λειτουργήσει, 75, για να λειτουργήσει η κινητή μονάδα. Βέβαια δεν απαντήσατε στο άλλο σκέλος, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσετε για αυτό το ζήτημα. Βέβαια, από εκεί και μετά, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι δεν αρκεί να λέμε κάθε χρόνο θα δώσουμε 70-80.000 ευρώ ή θα έχουμε ανανεούμενες συμβάσεις των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι τα ψυχικά νοσήματα αυξάνονται αλματοδός λόγω της όξυνσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων του λαού μας. Η μονάδα αυτή αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά ψυχικών νοσημάτων με έμφαση στα χρόνια ψυχικά νοσήματα, ψυχώσεις, πολικές διαταραχές κτλ. Για τα συγκεκριμένα μάλιστα νοσήματα με βάση στατιστικά δεδομένα φαίνεται πως έχει επιτευχθεί μείωση των επαναεισαγωγών των ασθενών κατά 45% στη ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Παρακολουθούνται εκατοντάδες ασθενείς με αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές, οργανικά ψυχοσύνδρομα, αλλά και οι πολύ σοβαρές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που έχει αναλάβει η μονάδα στα πλαίσια εισαγγελικής παραγγελίας μέσω της ποινικής διαμεσολάβησης. Δεύτερον, η μονάδα δραστηριοποιείται εδώ και 10 χρόνια σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, επισκέφτεται 2 φορές τη βδομάδα 7 συνολικά κέντρα υγείας. Από την έναρξη λειτουργίας της ως και σήμερα έχει εξυπηρετήσει περίπου 4.000 ωφελούμενους και έχει συμπληρώσει 26.000 επισκέψεις. Το πλεονέκτημα αυτής της μονάδας είναι ότι ο πληθυσμός ενδοχώρας δεν χρειάζεται να διανύσει χιλιόμετρα μέχρι το Ηράκλειο για να εξεταστεί. Συμβάλλει στην καταπολέμηση του στίγματος, δεδομένου ότι η εξέταση γίνεται στα κέντρα υγείας, δίνει τη δυνατότητα να βρεθούν οι εργαζόμενοι της μονάδας με τις οικογένειες των ασθενών, γίνεται διασύνδεση με τους γενικούς γιατρούς και την κοινωνική υπηρεσία των Δήμων και πολλά άλλα, ενώ διενεργούνται ακόμα και κατοίκων επισκέψεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, επιβάλλεται άμεσα η μονιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων συμβασιούχων και να γίνουν και επιπλέον προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχιάτρων. Μιλάμε για την ψυχιατρική, για την κινητή μονάδα. Δεν αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που είναι ένα άλλο κεφάλαιο, είναι πολλά κεφάλαια. Αναφέρομαι στην κινητή μονάδα. Η κινητή μονάδα όμως δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιφέρεται. Πρέπει ταυτόχρονα να έχει και τους νοσηλευτές του, να έχει πιθανά και ένα παιδοψυχίατρο, ένα ψυχολόγο. Να στελεχωθεί δηλαδή η κινητή μονάδα. Αν δεν το λύσετε αυτό, είναι φανερό ότι θα υπονομευθεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας υγείας και αντικειμενικά θα μετακυλήσει την υποστήριξη παρόμοιων προγραμμάτων σε ιδιώτες, σε ΜΚΟ, σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πού θα απευθυνθούν όλοι αυτοί οι ασθενείς για την παρακολούθησή τους, αν δεν επιληθεί αυτό που σας είπα παραπάνω άμεσα, δεδομένου ότι οι δημόσιες δομές στην πόλη του Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένες και η ψυχιατρική κλινική του Παγνή κυριολεκτικά στενάζει από το φορτίο των νοσηλευομένων. Τέλος, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η ψυχιατρική κλινική, να ξέρετε, είναι η μόνη δημόσια ψυχιατρική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, στην οποία να σημειωθεί ότι έχουν απομείνει μόνο 5
ειδικευμένοι ψυχίατροι για την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας και εφημεριών. Η δυσκολία δηλαδή των ασθενών αυτών να επισκεφτούν σε ιδιώτες γιατρούς είναι δεδομένη, καθώς η πλειοψηφία αυτών λαμβάνουν ένα προνοιακό επίδομα 320 ευρώ περίπου ή τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από τις αγροτικές εργασίες και συντάξεις. Δεν αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που είναι ένα κεφάλαιο. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία, κύριε Υπουργέ, να τα κουβεντιάσουμε σε αντίστοιχες επίκαιρες ερωτήσεις για την παιδοψυχιατρική που ήδη έγινε και συζητήθηκε δηλαδή, για τον Άγιο Νικόλαο, την ψυχιατρική κλινική του, που εκκρεμεί να συσταθεί, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ.